Να φύγουμε λίγο από τις διάσημες και να μας πείτε, όπως μετριέται από τον κλάδο σας, ποιες είναι οι συχνότερες πλαστικές επεμβάσεις στην Ελλάδα. Οι τρεις πιο συχνές. Αισθητικής φύσεως, έτσι. Οι τρεις πιο συχνές, θα έλεγα ότι στις τρεις πιο συχνές, ότι οι δύο αφορούν στις γυναίκες και η μία στους άντρες. Θα βάλω quiz. Πιο διάφορα στους άντρες. Λοιπόν, αυτή που αφορά στους άντρες είναι η μεταμόσχευση μάλλον, που είναι πολύ συχνή. Πλαστική θεωρείται και αυτή δηλαδή. Φυσικά, ναι, ναι. Ναι, την κάνουμε μέσα στην πλαστική χειρουργία. Φυσική τρίχα. Μου παίρνει και φυτεύω. Η οποία πολλές φορές αφορά και στις γυναίκες. Και γυναίκες. Αυτή από τις επεμβάσεις που αφορούν στις γυναίκες, οι πιο συχνές είναι η αυξητική μαστών και η λιποαναρρόφηση. Μέχρι πρότινος η πιο συχνή επέμβαση ήταν η λιποαναρρόφηση. Τώρα η αυξητική μαστών τίνει, ίσως και την έχει ξεπεράσει. Η Ελλάδα είναι δεν είναι στο πρόσωπο δηλαδή, δεν είναι τα τα βρέφαλα. Όχι, όχι. Τρίτη έρχεται η βλεφαροπλαστική. Εξώσον, ξέρετε, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αξιόπιστες μελέτες. Βασίζομαι περισσότερο στις αμερικάνικες μελέτες που υπάρχουν στα αμερικάνικα στατιστικά και από ό,τι ξέρω από την Αμερική, επειδή έχω μια έτσι συχνή επαφή, κάπου τα στατιστικά είναι παρόμοια. Πάντως οι αριθμοί λένε ότι και η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά σε πλαστικές σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχει μια τάση υπερβολής. Κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, και ας μη συμφέρει τον κλάδο σας. Όχι, όχι. Τον κλάδο μας ξέρετε τι τον συμφέρει. Να βγαίνουν καλές δουλειές προς τα έξω. Εάν κάποιος νομίζει ότι τον συμφέρει να πιάνει ένα χειρουργεί κάθε ό,τι βρίσκει μπροστά του. Αυτό είναι πολύ βραχυπρόθεσμο. Υπάρχει μία τάση υπερβολής. Εγώ δηλαδή σαν γυναίκα αισθάνομαι αρκετά καταπιεσμένη από το ότι πρέπει να ζητάω συγγνώμη που γυρνάω, ας πούμε. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ εγώ μπορώ να σας πω για τα άτομα που βλέπω στο ιατρείο το δικό μου. Τώρα δεν ξέρω, γιατί ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος συνήθως μοιάζει στο γιατρό του. Λοιπόν, από τα άτομα που βλέπω στο ιατρείο μου, τα περισσότερα, όχι, δεν έχουν τάση υπερβολής. Τα περισσότερα έρχονται και μου λένε ότι ξέρεις ότι. Φυσιολογικά πράγματα. Κοίταξε να δεις, γιατρέ, εγώ και έτσι μια χαρά είμαι. Τη ζωή μου την κάνω. Αν μπορώ κάτι να φτιάξω, ας το φτιάξω. Αν δεν γίνεται, ας το. Μην ταλαιπωρούμαστε. Αυτό το στυλ, το χαλαρό. Αυτό εμένα μου αρέσει. Εγώ το θεωρώ σωστό. Ναι. Σαφώς και έρχονται τα άτομα τα αγχωμένα ότι ξέρεις κάτι, αυτό, εκείνη η ρητιδούλα που εμφανίστηκε. Που... Εντάξει τώρα. Σε ποια ηλικία η μέση Ελληνίδα αρχίζει να σκέφτεται, όχι μικροπεράγματα, σε ποια ηλικία η μέση Ελληνίδα αρχίζει πια και επισκέπτεται τον πλαστικό χειρουργό για μια σοβαρή επέμβαση. Δεν όχι ένα τσιμπήμα. Δεν συμφέρει καθόλου ερώτηση που κάνεις καμιά τα πιο πολλά. Τώρα, όχι, όχι, θα σας πω. Τα πιο πολλά άτομα θα τις χωρίσουμε τις επεμβάσεις σε δύο κατηγορίες. Αυτές που αφορούν τη γύρανση και αυτές που αφορούν δομικά προβλήματα ή αν θέλει, ανατομικά προβλήματα. Μια πολύ μεγάλη μύτη μπορεί να διορθωθεί από τα 15 ναι. τα 16, φαντάζομαι. Μπράβο. Όχι, 15-16, θα έλεγα να έχει ολοκληρωθεί. Η ανάπτυξη. Εγώ αυτό που λέω είναι να έχει σταματήσει η ανάπτυξη τουλάχιστον για δύο χρόνια. Αυτό λέω. Λοιπόν, όσον αφορά τα ανατομικά προβλήματα. Δεν υπάρχει ηλικία. Εκεί συνήθως έρχονται νέα άτομα. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα η οποία έχει μία μύτη, ένας άντρας που έχει μία άσχημη μύτη και είναι 50 χρονών, την έχει συνηθίσει πλέον. Ναι, αλλά τις πειράζουν λίγο τις μητούλες πιο μεγάλες κυρίες, γιατί. Μαζί με όλα τα άλλα. Όχι, οι μητούλες και τα φτάκια τείνουν επίσης να μεγαλώνουν με την ηλικία. Ναι, οπότε υπάρχουν και πλαστικοί που μπορεί να πούνε σε μια γυναίκα που θέλει να ελαφρύνει το πρόσωπό της και έχει μια μεγάλη μύτη, που δεν την έχει πειράξει, δεν την ενοχλούσε ως μύτη. Απλά τώρα σε ένα βαρύ πρόσωπο μπορεί να τονίζεται ακόμη περισσότερο. Και δεν είναι σκιά, έχει πειράξει. Γίνεται αυτό που λέτε. Είναι, ναι, υπάρχει ένα κεφάλαιο στην πλαστική χειρουργική που είναι η γυρασμένη μύτη. Δυστυχώς όλα στη ζωή ακολουθούν με τον χρόνο τους νόμους της βαρύτητας. Ρε, γιατί γελάει. Συγγνώμη, θέλω να μάθω γιατί γελάει. Ήταν σαν παραμύθι παιδικό. Η γυρασμένη μύτη. Κρύβεις και τη μύτη σου. Γέρασε η μύτη. Κατά τα άλλα είναι κούκλα. Λέει, αλλά η μύτη μου έχει λίγο. Γερνάει και η μύτη μου. Είναι χοντρή εδώ στην άκρη και έχει μια. Πάμε, όχι, πραγματικά πάμε λίγο στο μέσο όριο να βοηθήσουμε και τον κόσμο που μας βλέπει. Μήπως έχει καμιά απορία. Σε ποια ηλικία, βρε παιδί μου, κάνει lifting η Ελληνίδα? Η απάντηση είναι, ναι, η απάντηση, για μένα η απάντηση είναι όταν το χρειάζεται. Μπορώ να σας πω ότι στα άτομα, από τα άτομα που μου έρχονται στο ιατρείο και μου λένε ότι, θέλουν, ότι σκέφτονται τέλος πάντων το lifting, στα
όσα και να σας φανεί υπερβολή, 4 στα 5 τους λέω ότι δεν είναι ακόμα η ώρα τους. Ποια από εμάς θα την πειράζατε σε ένα σοβαρό lifting? Αλλά τι του λες, ανθρώπου? Τώρα αφήστε το. Αυτό. Δεν θα το πει τώρα από κομψότητα. Δεν θα το σκεφτεί ο γιατρός. Θα το απαντήσω εγώ. Τόσο από τη μάρα θα μας πέφτει. Τόσο από τη μάρα. Ένα χεράκι άνετα. Πάλι καλά που δεν είπες, ψάξτε να βρείτε ποιες κάναμε. Ας πούμε και τι κάναμε. Όσον αφορά σε αυτό που λέγατε πριν, στην γύρανση της μύτης, όντως η μύτη με τον καιρό πέφτει. Μελτζάνια, μελτζάνα που λένε. Ο παπαγάλος, ψητακία. Μειώνεται η απόσταση. Μειώνεται η γωνία μεταξύ της τυλίδας, δηλαδή αυτού, και του χείλους. Η οποία κανονικά στη γυναίκα πρέπει να είναι γύρω στις 110 μοίρες. Ποιο? Είναι 110 μοίρες η μύτη μου. Έτσι, λοιπόν. Και πέφτει προς τα κάτω. Ναι, αλλά δεν φαίνεται ότι πέφτει το στήθος σου μετά. Το θέμα είναι μην πέσει η μύτη ανάμεσα στο στήθος. Δηλαδή μπορεί μια γυναίκα να χρειαστεί ανορθωτική επέμβαση στα 35-40 της χρόνια, ή είναι καλύτερα που λένε ξεκίνα από μικρή για να μην φανεί μετά μεγάλη διαφορά? Όχι, η άποψη δική μου είναι ότι κάθε τι πρέπει να γίνεται στην ώρα του. Σας έλεγα πριν ότι στο ιατρείο έρχονται συνήθως νέα άτομα, αλλά κυρίως για επεμβάσεις για μύτη, για λιποαναρρόφηση, για αυξητική μαστών. Όλες αυτές είναι επεμβάσεις που αφορούν στα νέα άτομα. Και έρχονται και τα άτομα που έρχονται για τη χαλάρωση, για τις ρητίδες, για πανάδες, κοιλίδες κλπ. Διάφορα τέτοια. Η άποψη δική μου όσον αφορά στο lifting είναι ότι το lifting έχει ένδειξη όταν αρχίζει να αλλάζει τις γραμμές του προσώπου. Όχι τη χαλάρωση, όχι το να έχει κάποια χαλάρωση. Εάν ρωτήσετε 100 γυναίκες σήμερα. Βαρύτητα, που το πάρει κάτω. Ναι, στις 100 γυναίκες, οι 101 θα σας πούνε ότι έχουν χαλάρωση. Σαφώς όλοι δείχνουμε καλύτερα άμα κάνουμε έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε lifting. Έτσι. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο που μας λέτε. Έτσι. Λοιπόν, αρχίζει. Παρηγοριά στον άρρωστο, δεν είναι αυγητή. Χάρηκες. Το lifting αρχίζει να έχει ένδειξη όταν αρχίζουν να αλλάζουν οι γραμμές. Δηλαδή αυτό το ιδέες του προσώπου αρχίζει να κάνει αυτό, το κρέμασμα εδώ, το χαρακτηριστικό, τις ρητίδες εδώ, το άδειασμα εδώ πάνω. Τη Δευτέρα δεν θα έρθω στην εκπομπή. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Θα λείψεις κι εσύ μαζί. Ας πω να κάνεις αυτό που κάνανε οι παλιές, που οι στάρ Ελληνίδες που βγαίνουν φωτογραφίες και βάζα πάντα έτσι. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Εδώ αυτό για το προγούλι. Πάντως μας έλεγε ο κύριος Χριστόπουλος ότι καμιά φορά ζηλεύει την τέχνη του μακιγιάζ, γιατί αυτό που χρειάζεσαι πολλές ώρες χειρουργείο, ένα έξυπνο τρίξ στο μακιγιάζ μπορεί να το διορθώσει. Το προγούλι δεν το κάνει τίποτα το μακιγιάζ. Λυσάμε όλοι. Και έχουμε και δίκιο ότι, παιδιά, δεν υπάρχει μία εδώ. Ας πούμε, δεν δυσκολεύεται ο κόσμος να τα βγάλει πέρα από μήνα σε μήνα. Και βλέπουμε να αυξάνονται οι πλαστικές επεμβάσεις που δεν καλύπτονται από τα μία, οι αισθητικής φύσεως πλαστικές να αυξάνονται ραγδαία. Δηλαδή, αυτός ο δείκτης είναι αδιάψευτος στη χώρα μας. Ναι. Γίνεται χαμός στις πλαστικές. Δεν προλαβαίνουν οι καλοί γιατροί να χειρουργούν. Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Ναι. Πώς εξηγείτε? Λοιπόν, λέμε, είπε ο γιατρός και πριν ότι υπάρχουν αυτά τα. Πώς τα είπατε, κάποια λατώματα τα ανατομικά. Ανατομικής, ναι. Και ανατομικά. Υπάρχουν και τα άλλα που κάνεις επεμβάσεις καλοπισμού. Ναι. Γιατί οι καλοπισμού επεμβάσεις είναι τόσο κατακριτές? Δηλαδή, θέλω να πω, όταν μια γυναίκα, δεν μιλάμε για υπερβολές, νιώθει ότι κάποιος τομέας, ας πούμε, της εξωτερικής της εμφάνισης στερεί και το οποίο την καταρακώνει ψυχολογικά, σεξουαλικά και όλα αυτά. Γιατί αυτό άμα είναι και σεξουαλικά, να πάει να του κάνει. Ορίστε, βρήκα, ξέρω πώς θα κερδίσει. Να γεράγει τα όσια της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Κοιτάξτε, η δουλειά η δική μας είναι πολύ αντικείμενο κουτσομπολιού. Μεγάλο αντικείμενο κουτσομπολιού. Αρέσκεται ο κόσμος στο να κουτσομπολεύει τις πλαστικές επεμβάσεις. Πολλές φορές κατακρίνονται αυτά τα άτομα για τον εξής λόγο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα.